χορηγός του αγώνα, Ελένη Φιλιππιάδου, Νίκος Φιλιππιάδης, εκτελονιστικές εργασίες και επιχειρήσεις εκτελονιστικές με έξτρα τιμές για τους φίλους του Εθνικού Ποδοσφαίρου, κουντουριό του 13 534 033, το τηλέφωνο. Πιέζει Θέρμη, Θερμαϊκός, Κοσμίδη στη σέντρα, πέρασε από όλο στην μπάλα, Φούσκας κατεβάζει. Για να δούμε, Φούσκας, φωνάζουν για χέρι εκεί, Φούσκας, και εύκολα όμως ο Σταυρίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλινόπουλος, δηλαδή σας έβαλε και το κεφάλι εκεί επικίνδυνα, αλλά κάνει και τη σέντρα στο πίσω δοκάρι, μόνος του εκεί βγαίνει ο Φούσκας, δεν μπορεί όμως, πήρε την κεφαλιά, ο Τρόκας πήγε να βγάλει τον Φούσκα. Τελειώ Καλινόπουλος, είναι πολύ δυνατή εκτέλεση. Τρέχει ο Τρόκας να τη βγάλει, να δεν είναι να προλάβει. Πρόλαβε. Ο Κώστα, πολύ ωραίο τρίπλα του Κώστα. Και φεύγει ο Μαύρης, Φιλιππίδης. Για τον Ξανθόπουλο, για να δούμε τώρα. Ξανθόπουλος, που είναι πολύ επικίνδυνος εκεί, Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος και θα κάνει το σουτ πάνω όμως τον Παναγιωτήδη. Θα βγάλει σε κόνερο ο Παναγιωτήδης. Τον Κοσμίδη και τον Αχαλινόπουλο. Για να δούμε. Μεγάλο ενδιαφέρον και πολλή αγωνία. Σιρόπουλος θα εκτελέσει, θα περάσει από όλους και το γκολ. Το γκολ από τον Μάντιο, βγήκε στο δεύτερο δεκάρι ο Μάντιος. Θα κουμπίσει και ο Παναγιωτήδης στη μάνα κατά εξαδίκτια. Δεν το περίμενε κανείς ίσως αυτό που έγινε στο πίσω δοκάρι. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Μάντιος και μέσα έξαρες πανηγυρισμούς έκανε το 1-0. Το πανηγύρι διότι και βλέπετε το Μάντιο που πάει ο Μάντιος λίγο. Πάει από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε οπτική. Αλλά πιο αριστερά, Μπικιάρης. Συζητάει για τον Χαλινόπουλο, Μπικιάρης. Μπικιάρης Νίκος. Χαλινόπουλος Κώστας, η σέντα, Συρτά, πέρασε από όλους, όμως δεν ευνηδιάζει το Μαυρίδης. Κώστας Αχαλινόπουλος. Εκτελεί ο Χαλινόπουλος μέσα στην περιοχή, επειδή ξαφνικά πήρε την κεφαλιά εκεί. Ο Τρόκας και πάλι, Φάκας, βγάζει ο Μάντιος, Τρόκας το σουτ, η μπάλα φύγει ψηλά. Έτσι είναι η τακτική ο Μανατίδη, να βγαίνει ο Μάντιος, βλέπει το Μάντιο, πόσο έξω είναι από την περιοχή, τώρα πηγαίνει σιγά σιγά. Και την κεφαλιά και το κεφαλιά από Κωνσταντίνου, μόνος του μήνυξε σκληρό από Κωνσταντίνου και κάνει το 2-0 για την ομάδα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Πάει να κλειδώσει νωρίς. 2-0 όμως, εδώ έχει γράψει το κύπελλο του Ποσειδώνα Μηχανιώνας για την ομάδα. Παιχνίδι. Ευνηδιάστηκαν όμως και οι δύο. Για να δούμε τώρα. Ράτζα, κάνει τη σέντρα. Φούσκας αφήνει εκεί. Θα γίνει το στόχο του Μπικιάρη και η μπάλα φύγει out. Χορηγός του αγώνα, Ελένη Φιλιππιάδου, Νίκος Φιλιππιάδης, εκτελονιστικές εργασίες και επιχειρήσεις εκτελονιστικές με έξτρα τιμές για τους φίλους του Εθνικού Ποδοσφαίρου, κουντουριό του 13 534 033, το τηλέφωνο. Ξανθόπουλος στην πλάτη της άμυνας, εκεί όπου είναι ο Γκέρση. Έγινε παλιά για τον Ξανθόπουλο, Γκέρση. Και μόνος του να κάνει το σούτο για τον Ιβο Κωνσταντίνου. Θα γίνει το κοντρόλ, πήγε να κάνει τελευταία στιγμή και ήταν ο Γκέρση και η μπάλα φύγει πάνω από το δοκάρι. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έγινε κάτοχος της μπάλας και έγινε το λάθος εκεί. Και για να δούμε, λέει κάτω να στηθεί η μπάλα ο κ. Βουρνέλης. Από την άλλη πλευρά για το Ράτζα. Κάνει μια κούρσα πολύ μεγάλη, βγάζει ο Μάντιος όμως, πάνω στον Κωτσικοβαγγέλη. Κατέρχονται τα λάθη και αυτός λάθος ο Μπικιάρης, κερδίζει ο Φάκας. Χαλινόπουλος, αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά. Εκεί όπου είναι ο Κοσμίδης, η σέντρα στο πίσω δοκάρι, μόνος εκεί βγήκε τελώς μόνος του. Πρέπει να ήταν ο Ράτζα και θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Έφτασε από την άμυνα στην επίθεση, θα δώσει γρήγορα στο Ράτζα. Τώρα ο Κώστας Χαλινόπουλος για τον Τρόκα, το Στέλιο. Τρόκας εκεί που είναι ο Κοσμίδης. Κοσμίδης πέρασε, για να δούμε τώρα. Θα κάνει και τη σέντρα, σουτ, στο πίσω δοκάρι, γυμπάρα τα εξαρτήθηκα. Σέντρα σουτ του Κοσμίδη, ευνηδιάστηκε ο Σταυρίδης και 2-1.
να λοιπόν πως μπαίνει στο παιχνίδι και πάλι ο Θερμαϊκός Θέρμης. Είδατε τι ενέργεια έκανε τον Ποσειδώνα. Έγινε γρήγορα το φάουλ από τον Μάτζιο. Θα βγάλει ο Κολώνης. Φούσκας. Πέρασε ο Φούσκας, είδατε πόσο γρήγορα. Να λοιπόν ο Φούσκας φεύγει, πέρασε ένα, δύο, τρεις. Και ένα φάουλ θα γίνει από τον Μαυρί και κάρτα. Φεκτές τον Σταυρίδη και τον Χαλκιά. Εκτελεί ο Γαλινόπουλος, δείξαν πολλοί παίκτες, την κεφαλιά ο Μάντζιος. Το σούτ που θα γίνει από τον Κοσμίδη, ράτζα σούτ. Και μάλλον θα φύγει πάνω από το δοκάρι του Σταυρίδη. Πολύ κουρούνα. Πέρασε ο Ξανθόπουλος, για να δούμε τώρα. Τον καταδιώκει ο Κολώνης, δεν έχει στήριγμα κοντά του, να δούμε να κάνει σέντρα. Τώρα κατεβαίνουν άλλοι παίκτες, Συρτάκι μόνο στο Χαλκιάς και θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία από το Χαλκιά, στο καλό του πόντα αριστερό, δεν μπόρεσε να κάνει τον κόλ. Κερδίσε χρόνο η ομάδα του Ποσειδώνα, ετοιμάζει να μπει ο Αποστολίδης. Σταφανίδης εκτελεί μέσα στην περιοχή, μπήκαν πολλοί παίκτες. Ανοίγει το σουτ και η τελευταία στιγμή μπάλα θα πάει κόρνερ. Πέρασε. Είναι εκεί τώρα ο Μαυρίς, θα πέσει, θα βάλει το σώμα του κατάλα και τώρα θα σφυρίξει τη λήξη ο κ. Γουρνέλης. 2-1 τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Ποσειδώνα. Μηχανιώνας 2-1 που το συν 2 πάει πλέον στο συν 5. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήδη από εκεί βλέπουμε τα πανηγύρια. Να πάμε λίγο από εκεί αν μπορούμε να δείξουμε τα νεαρά παιδιά που έχουν ανάψει και κάποιους πυρσούς. Βλέπετε τον κόσμο πόσο σκόμος είναι εδώ. Βλέπετε όλοι σηκών, όλοι το δυο γραμματίου τον έχουν ανάμεσά τους. Το σηκώνουν ψηλά. Η καλύτερη στιγμή βέβαια για έναν προπονητή. Τι καλύτερο για έναν προπονητή. Και βεβαίως ό,τι καλύτερο εδώ στη Μηχανιώνα ήταν αυτές οι τελευταίες φάσεις εδώ.